Θέλω να σας καλωσορίσω σήμερα όλους εδώ στην Θεσσαλονίκη, μια πόλη με μεγάλη ιστορία και ιδιαίτερο συμβολισμό. רוצה לברך את כולכם כאן בעיר סלוניקי, שהיא עיר עם היסטוריה גדולה וגם עם סימבוליות מאוד מאוד גדולה גם כן. Μια πόλη που αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής συμβίωσης και συνύπαρξης διαφορετικών κοινοτήτων, που πέρασε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, βεβαίως, όπως όλη η Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ΙΡ ΔΟΥΓΜΑ λε ιστατφούτ βε λε χαΐμ μεσουταφίμ μπέιν αμίμ σεέμ αγιού σονίμ βε γαμ η αιτα αΐρ αι χασουβά ביותר ועברה מצבים קשים מאוד בזמן המלחמת העולם השנייה. Και μια πόλη που πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σχεδόν ο μισός της πληθυσμός, κοντά στο μισό της πληθυσμός, αποτελούνταν από Έλληνες εβραϊκής καταγωγής, Εβραίους Έλληνες πολίτες. Και η ΙΡ, σε λιφνέ αμιλχέμε τα ολάμα σνιά, ρόβ α το σαβίμ σελά, αγιού Γεουδίμ, εζραχέι Ιαβάν. Και με αυτή την έννοια θα ήθελα να πω ότι η ιστορία της Θεσσαλονίκης είναι μια ιστορία που μοιραζόμαστε από κοινού και η Ελλάδα και το Ισραήλ. Είναι και δική μας ιστορία και κομμάτι της δικής σας ιστορίας. ורוצה לציין שההיסטוריה של סלוניקי היא היסטוריה משותפת. היא היסטוריה ששייכת גם ליוון וגם לישראל. היא ההיסטוריה המשותפת שלנו. Βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν εδώ με αφορμή αυτή την διακυβερνητική συνάντηση Ελλάδας-Ισραήλ και την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, προκειμένου να δηλώσουμε την ένθερμη και ολόπλευρη στήριξή μας στην πρωτοβουλία για την ίδρυση μουσείου του Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη. ואנחנו נמצאים כאן בתוך הוועידה הטרילטרלית בין יוון, קפריסין וישראל, כדי גם להוכיח ולהראות את רצוננו להקמת מוזיאון השואה בעיר הזאת. Μια πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην ανάδειξη και την διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, ενός από τα πιο δραματικά ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στον τόπο μας. ואנחנו פה רוצים לציין את היוזמה שלנו, את יוזמתנו, לממש לזכר השואה מקום חשוב שהוא מסמל את התקופה הדרמטית שהמדינה הזאת, שהעיר הזאת עברה. Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι ήρθαν στην Θεσσαλονίκη τον 15ο αιώνα ως πρόσφυγες, ρίζωσαν εδώ και για περισσότερα από 400 χρόνια συνυπήρξαν με τις άλλες δύο κοινότητες της πόλης, την χριστιανική και την μουσουλμανική. Και οι Ιουδίμ ασφαραδίμ הגיעו הנה אחרי גירוש ספרד בסלוניקי במאה ה-15 בתור פליטים, והם חיו יחד בתוך, בערך 400 שנה, עם נוצרים ומוסלמים. Αυτό το μοσαϊκό πολιτισμών, γλωσσών και παραδόσεων αποτέλεσε μεγάλο πλούτο για την πόλη της Θεσσαλονίκης και της έδωσε μια μοναδική όθηση και δυναμική στην ευρύτερη περιοχή, εγώ θα έλεγα ευρύτερα στη Βαλκανική Χερσόνησο. המוזיק של התרבויות הללו, שזה התרבות, השפות והחיים המשותפים, נתן לסלוניקה דינמיות, ולא רק בעיר הזאת, לא רק במדינה הזאת, אלא בכל האזור של הבלקנים. Το ανήσυχο προοδευτικό πνεύμα, η ζωτικότητα και η δημιουργικότητα της εβραϊκής κοινότητας λειτουργήσαν καθοριστικά για την ανάπτυξη ολόκληρης της πόλης, τόσο σε εμπορικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο του πολιτισμού και των ιδεών. והרוח
הרוח החשוב של היהודים עזר מאוד בתוך הקהילה היהודית, גם את, וגם כל, את כל העיר, כדי לפתח את המסחר, הכלכלה, התרבות והדעות. Ο ναζισμός όμως μεθόδευσε την εξόντωση του εβραϊκού στοιχείου της Θεσσαλονίκης. Οι Εβραίοι της πόλης δέχθηκαν επιθέσεις, περιορίστηκαν σε γκέτο, σημαδεύτηκαν με το κίτρινο αστέρι και τελικά οδηγήθηκαν μαζικά στον αφανισμό. Αβάλ, η κοινότητα Ιουδίτ, ουσμεντά αλ ίδι ανάτσιμ, εμ σαβλού, εμ αγιού μπετόχ γκέτο, εμ λαυσού ετα κοχάβ α צהוב, ובסוף הם הלכו לעולמם במחנה הריכוז. Το τελευταίο τους ταξίδι ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, ένα συμβολικό σημείο όπου και σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε, να ανεγείρουμε το Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Και πρέπει να πω ότι από τις 50.000 Εβραίους που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη, επέστρεψαν μόλις 1950. Ανησία χρονά σελα Ιουδίμ, σελα Κεϊλά Ιουδίτ μη Θεσσαλονίκη, ιτχίλα μη ταχανάτα ρακέβετ μη Θεσσαλονίκη. Βε σάμα, במקום החשוב הזה, ההיסטורי הזה, אנחנו הולכים להקים את מוזיאון השואה. אני גם רוצה לציין שמ-50,000 יהודי סלוניקי, אחרי השואה חזרו רק 1,950 נפש. Η δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος στοχεύει στο να διαφυλάξει και να παραδώσει στις επόμενες γενιές αυτήν την ιστορική μνήμη του πόνου και του μαρτυρίου των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Μουζεόν השואה הולך להגן לזכר וגם לתת את הזיכרונות הללו לעם ולדור ההמשך של סלוניקי. Ενώ παράλληλα πιστεύω ότι αποτελεί και μια υπόσχεση απέναντι και στο παρόν και στο μέλλον. Υπόσχεση ότι οι λαοί όλου του κόσμου θα αντισταθούν σε κάθε τι που απειλεί ή που θα απειλήσει την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη ζωή. ואני גם מבטיח שהמוזיאון הזה הוא יהיה מוזיאון שיראה בהווה ובעתיד מה שקרה ולא ייתן לכל מי שרוצה לפגוע בשלום, בחירות, לעשות כך. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συμβάλλουν πρόθυμα και έμπρακτα στο να γίνει η πραγματικότητα η ανέγερση και η λειτουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσω την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, στην οποία από κοινού με τον Δήμο Θεσσαλονίκης ανήκει αυτή η πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και να ευχαριστήσω και το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η συνεισφορά του οποίου έχει ιδιαίτερο νόημα και σημασία. אני רוצה להודות לכל האלה שעוזרים להקמת המוזיאון השואה. אני רוצה להודות את הקהילה היהודית של סלוניקי, את עיריית סלוניקי על היוזמה החשובה הזאת, וגם אני רוצה להודות את משרד החוץ הגרמני על העזרה שלהם גם כן. בבאוס כאולוס תוס דוריטס, אבוטין אלאדה כתוקסוטריקו, που βοηθούν στο να υλοποιηθεί ένα τόσο σημαντικής ιστορικής και συμβολικής σημασίας έργου, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προθυμία του να συνεισφέρει οικονομικά, αλλά επιτρέψτε μου και μια ιδιαίτερη αναφορά στην ΓΕΟΣΕ, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει ο ιστορικός αυτός χώρος, όπου πρόκειται να αναγερθεί το μουσείο, τον οποίο και παραχωρεί με προθυμία. אני רוצה גם להודות את כל התורמים שתרמו להקמת המוזיאון הזה, גם ביוון וגם מחוץ ליוון. אני רוצה גם להודות למוסד סטברוס ניארכוס על התרומה החשובה שלו, וגם במיוחד את יאוסה, שהיא החברת לרכבת ביוון, שהם היו הבעלים של הקרקע ותרמו, נתנו את הקרקע להקמת המוזיאון. כי אבקום סינדום וכרוניקו דיאסטימה, אותן
φίλος μας Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα ξαναεπισκεφθεί την Θεσσαλονίκη να εγκαινιάσουμε μαζί το μουσείο το οποίο θα έχει ήδη αναγερθεί. ואני מאחל שעוד פעם בקרוב, כאשר כבוד ראש ממשלת ישראל, מר נתניהו, יבקר אצלנו, אנחנו יחד נוכל להיות נוכחים בחנוכת המוזיאון השואה. The three of us. שלושתנו. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, του κράτους του Ισραήλ, παρουσία της κυρίας Νετανιάχου. Βεγοτάι ורבותיי, בבקשה, כבוד ראש ממשלת ישראל, בנוכחות של גברת שרה נתניהו, בבקשה. Yes, if I speak in English, do you have to translate? No. I'll try. I'm delighted to be here with my friend, the Prime Minister of Greece, Alexis Tsipras, and my friend, the President of Cyprus, Nikos Anastasiadis, their delegations, the members of the municipality, our delegation, my wife, Sarah, who comes from a family of a Holocaust survivor, the father is the only one of a family of almost 100 people. He was the only one of a family of 100 people. And therefore, this visit here is γι' αυτό λοιπόν η επίσκεψή μας εδώ είναι ιδιαίτερως συγκινητική για εμάς, διότι η Θεσσαλονίκη είναι μια διάσημη πόλη και σημαντική για την εβραϊκή ιστορία. Οι δεσμοί λοιπόν με το Ισραήλ υπάρχουν ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. Είδαμε την ενσωμάτωση των Εβραίων εδώ, μετά την επέκτασή τους από την Ισπανία. Ο πατέρας μου μελέτησε πάρα πολύ την περίοδο της Ισπανικής ιστορίας και μου έλεγε συχνά πού κατέληξαν οι Εβραίοι. Πολλοί κατέληξαν εδώ. Το ίμιση του πληθυσμού αυτής της πόλης από την αρχή του 20ου αιώνα και εντεύθεν αποτελείται από ανθρώπους εβραϊκής καταγωγής. Ο μισός πληθυσμός. Και έπειτα υπήρχαν δύο καταστροφές. Πρώτα απ' όλα η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 που κατέκαψε την εβραϊκή συνοικία, αλλά όχι τους Εβραίους, και φυσικά η δεύτερη καταστροφή, μια μεγαλύτερη λέλαπα, η λέλαπα του ναζισμού, η οποία κατέκαψε το 95 περίπου της 100 αυτής της περήφανης και εξαιρετικής εβραϊκής κοινότητας. Δύο λόγοι λοιπόν. Ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν τα πάντα. Πρώτα απ' όλα, ο ηρωισμός των Ελλήνων, και τούτο κατεδείχθη σε μία περίπτωση που δεν είναι επαρκώς γνωστή, δηλαδή η περίπτωση της νήσου Ζακύνθου, όπου ο Γερμανός διοικητής είπε «δώστε μου μια λίστα με τους Εβραίους». Και τότε ο επίσκοπος και ο δήμαρχος έφεραν μία λίστα με μόνο δύο ονόματα και μας είπαν «αυτοί είναι μόνοι, δηλαδή εμείς, πάρτε εμάς και όχι τους Εβραίους». Είναι ήρωες λοιπόν και εκείνοι, είναι μόνο λίγοι μεταξύ των ηρώων που είναι αφανείς κατά τη διάρκεια των προσπαθειών που έγιναν τότε για την προστασία των Εβραίων. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος, φυσικά, τον οποίο τιμούμε σήμερα με την αφορμή της ανέγερσης αυτού του μουσείου, δηλαδή η ικανότητα, αυτή η φλόγα ζωής που υπήρχε στους επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Ο Μουσέρ Ελιόν, ένας εξ αυτών, σήμερα είναι 93 ετών, αν δεν κάνω λάθος, και κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ, στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος, ανάβει έναν πυρσό. Εμείς ανάβουμε 6 πυρσούς στη μνήμη των 6 εκατομμυρίων θυμάτων. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ανάβει έναν πυρσό κάθε έτος και μας περιγράφει πώς επέζησε του Ολοκαυτώματος. Επίσης μας περιγράφει το τι έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μας περιγράφει τον ηρωισμό που υπήρχε στην πόλη αυτή. Εκπληκτικές ιστορίες. Και θυμάμαι του είπα, ξέρεις, θα πάω να συναντήσω τους φίλους μου σε λίγες μέρες στην τριμερή που θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου? Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα, πρέπει να πω, και έτσι συμφώνησε. Χτες το πρωί επρόκειτο να πετάξουμε για να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ακούσαμε ότι έπρεπε να νοσηλευτεί και
Οι γιατροί τον φροντίζουν καλά. Είπε στους γιατρούς, παρακαλώ αφήστε με ελεύθερο, πρέπει να πάω στη Θεσσαλονίκη. Ο γιατρός όμως αρνήθηκε να το πράξει αυτό. Έτσι κάλεσα την γυναίκα του, τη Ραχήλ, την κόρη του Μάνου, τη Ραχήλ, και τον γιο του, τον Ελιάου, και του ζήτησα γιατί την έρχεστε εσείς, αντί για τον μπαμπά σας. Έτσι λοιπόν τον εκπροσωπούν εδώ. Και αν δεν σας πειράζει, Αλέξη, αν δεν σε πειράζει, θα ήθελα να αποκαλύψουμε μαζί αυτήν την τιμητική πλακέτα, έτσι ώστε να θυμόμαστε όλοι για πάντα το τι συνέβη εδώ. Για δύο λόγους είναι σημαντική αυτή η πλακέτα. Για να θυμόμαστε πάντα και για λόγους πρόληψης. Εμείς θυμόμαστε πάντα την απώλεια αυτών των ανθρωπίνων όντων, των αδερφών μας Εβραίων, αλλά επίσης εμείς δερμευόμαστε να μην συμβεί ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία. Αυτό είναι το νόημα και αυτός είναι ο σκοπός που είναι εδώ για να διαφυλάξει το κράτος του Ισραήλ, και πιστεύω ότι αυτή η πεποίθηση πρέπει να διαμοιράζεται σε όλη την ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν, ευχαριστώ Αλέξη και ευχαριστώ επίσης και την κυβέρνηση της Γερμανίας για την υποστήριξη που μας παρήχε. Ευχαριστώ την εβραϊκή κοινότητα αλλά και όλους τους δωρητές. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ όλους για αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. One here. Hello. Okay.